τις δανειακές συμβάσεις. Τουλάχιστον γνωρίζετε πόσα δάνεια έχει πάρει ο μελός σας και το πρώτο θέμα μέχρι σήμερα. Ή και ποιες είναι οι συνολικές οφειλές του σήμερα από τα δάνεια αυτά. Έχω μια γενική εικόνα, αλλά και για να βοηθήσω και το έργο της Επιτροπής. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία. Έχω μια γενική εικόνα, αλλά για να βοηθήσω και το έργο της Επιτροπής, δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Είναι αυτά όμως, έστειλε η τράπεζα. Όχι. Κύριε Λάβρα, συγγνώμη, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Πέστε λιγάκι τι θέλετε να κάνετε για να βοηθήσετε το έργο της Επιτροπής. Έχετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία. Ναι, χαρτί έχω να δώσω τον καθένα. Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Αναστασιάδη. Είναι πολύ σημαντικό γιατί ο όμιλός σας δεν έχει στείλει. Αν έχετε κάτι να μας δώσετε, είναι χρήσιμο. Ναι, αυτό θέλω να κάνω. Παρακαλώ, προχωρήστε. Θα το μοιράσουν οι συνεργάτες μας. Τα έβγαλα τα αντίγραφα ειδικά για εσάς. Για να έχετε μια απλοποιημένη εικόνα η οποία. Όχι, όχι, είναι αντίγραφα, μοιράζονται ήδη. Να τα δουν οι συνεργάτες και θα μοιραστούν ήδη, κύριε Λοπέρα. Θα μοιράσω εγώ. Μήπως ξέρετε το νούμερο του συνολικού δανεισμού. Πίσω. Θα τα δείτε τώρα. Να τα δούμε για να κάνουμε τις ερωτήσεις, γι' αυτό τα έφερε. Δεν μπορείτε να μου αφήσετε για να δω λίγο το πρώτο. Μισό λεπτάκι, κύριε Αναστασιάδη. Να δω λιγάκι. Να ελέγξω καταρχήν. Επιτρέψτε μου λίγο. Όσο ξεκινάει η διαδικασία, καταρχήν να κρατήσει ένα αντίγραφο ο κύριος Αναστασιάδης. Εγώ θα τα ρίξω μια ματιά για να καταλάβω αν βοηθούν. Θα τα δώσω, θα τα μοιράσω σε όλους. Κύριε Λάπα, λέτε, έχετε τα έγγραφα από τις τράπεζες. Δεν έχετε το πρώτο θέμα, αλλά θέλετε να ξεκινήσετε εσείς. Τώρα τι να διαβάσω, δεν προλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, κύριε Λοβέρντε, ευχαριστώ πολύ. Η ΑΕΤ είναι εκτός αίθουσας. Πετάνε. Κύριε Αναστασιάδη, οι τράπεζες μας λένε ότι μόνο τη συνολική οφειλή, γιατί τώρα μας τα δίνετε, δεν μας τα χαστείλει, είναι 44,5 εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Είπατε πριν ότι είστε ένας μικρομέτοχος του πρωτοθέματος. Είπα σχηματικά ότι είμαι μικρότερος μέτοχος, δεν είμαι από τους. Εγώ έχω μία αναπίνακα εδώ που ότι η τελική συμμετοχή στο πρώτο θέμα είναι Αναστασιάδη 44%, Καραμίτσο 42%, Ορέστη 11% και Μπαρακτάρη 2,80%. Δεν ισχύει. Αυτό είπα. Ισχύει αυτό. Δεν είμαι ο μεγαλύτερος, αυτό είπα. Ο μεγαλύτερος. Κατά 2%. 44% και 42% και ο Καραμίτσος. Ναι, νομίζω ότι τώρα ίσως είναι δύο ανάποδα, αλλά. Έχουμε να αλλαγή μετά το 15. Δεν το ξέρω, να ενημερωθώ για να σας τα πω. Πάντως, όχι ουσιώδης. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Το 2005 το Φεβρουάριο ιδρύσατε το πρώτο θέμα. Μπορείτε να μου πείτε, αν θυμάστε. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Μπορείτε να... Αυτό είναι δικό σας θέμα. Μπορείτε να μας πείτε. Και δικό σας. Τι κόστος επένδυσης ήταν αυτό η επιχειρηματική σας πρωτοβουλία. Τι βάλατε. Βάλατε χρήματα για την ίδρυση της εταιρείας του πρώτου θέματος. Τώρα, είχατε 40 εσείς, 40 ο Τριανταφυλόπουλος και 20 ο κ. Καραμίτσος. Ναι, τώρα επειδή. Δεν είναι πολύ, η σύνθεση. Είναι πολύ το 5 του Φεβρουάριο. Είναι πολύ μακριά η εποχή για να. Και σας λέω ότι δεν κατέχω τα οικονομικά στοιχεία τα ακριβή, αλλά μπορεί να είναι στη διάθεσή σας. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την αρχή το πρώτο θέμα. Ναι. Μισό λεπτό τώρα, γιατί. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό το οποίο δεν θέλω να το φάω από τον χρόνο σας. Μπορούμε να το παγώσουμε όπως στο μπάσκετ. Μην πιέζεστε, έχουμε χρόνο, μην ανησυχείτε, μας ενδιαφέρουν αυτά που θέλετε να μας πείτε. Οπότε συνέβη το εξής, και εμείς είχαμε αγωνία, διότι το πρώτο θέμα έγινε εκ των ενόντων. Ήταν λίγα τα χρήματα που είχαμε, όμως έγινε το εξής, ότι κύριε Λάπα, ναι. Ότι επειδή όπως όλοι ξέρετε είχε εξ αρχής μια πρωτοφανή επιτυχία για τα ελληνικά δεδομένα, την οποία ούτε εμείς την περιμέναμε. Και άμα το ξέραμε κιόλας, θα το ξανασκεφτόμασταν. Διότι ο λόγος της επιτυχίας του πρώτου θέματος και της επιβίωσης του μέσα από αυτά τα χρόνια είναι και ο λόγος που βρίσκομαι μόνο εγώ εδώ σήμερα, όμως μόνο δημοσιογράφος, γιατί είναι μια εφημερίδα η οποία, όπως σας ενημερώσω μετά, και θα δείτε ότι μπορεί και να αλλάξετε γνώμη. Γιατί έχω δει από τις τοποθετήσεις σας. Μα δεν ξέρετε τι γνώμη έχουμε, αφήστε. Έχω δει τις τοποθετήσεις σας. Δεν είστε, ας πούμε, ένθερμος αναγνώστης μας. Δεν είστε πολύ θαυμαστής. Και εγώ σας ανέγνωσα τον κύριο Άρθρο της Κυριακής. Καταλαβαίνομαστε τώρα. Ναι. Λοιπόν, θα δείτε ότι συνέβη το, και μάλιστα μπορούν να το διαπιστώσουν όλοι, ότι η διωγμή εναντίον μας και εμένα και εναντίον της εφημερίδας είναι. Διακομματικοί, δηλαδή, ξεκίνησαν από την πρώτη μέρα που βγήκαμε και συνεχίζονται φυσικά μέχρι σήμερα. Άρα, και τι κατηγορείτε μόνο εμένα. Ορίστε. Τι εκφράζω εγώ και κατηγορείτε εμένα.
Όχι, δεν είναι παρέσταση. Λέω, οι διωγμοί που γίνανε είναι διακομματικοί. Δηλαδή, άλλο μα είναι διαχρονική. Άλλο μα έστειλε στον εισαγγελέα, άλλο μα έστειλε στον αναγκριτή, άλλο μα έβαλε να πληρώσουμε. Άλλοι μπουκάρανε στα σπίτια μα με μία απλή μήνυση. Δηλαδή, θα δείτε, αν τα δείτε όλα αυτά με μία ευρύτητα πνεύματο και όχι. Όλοι ξέρουμε τώρα εδώ ότι το πρώτο θέμα είναι μια εφημερίδα η οποία αντιπολιτεύεται ισχυρά την κυβέρνηση και όλοι ξέρουμε ότι ο κ. Πρωθυπουργός επιτίθεται εναντίον μου. Αυτό δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις. Όμως βρισκόμαστε εδώ για να δούμε τις πραγματικές διαστάσεις και επ' αυτού θα σας δείξω ότι δεν είμαστε οι σατανάδες, ούτε πόσο μάλλον θα ήθελα να τονίσω εξ αρχής, κύριε Πρόεδρε, ότι ακούω συνέχεια και θέλω να έχει υπόψη της Επιτροπή, ακούω συνέχεια τα περί διαπλοκής. Μα εφόσον δίνεται αγώνα κατά τη διαπλοκή, και πρέπει να σας πω συγχαρητήρια σε ορισμένους τομείς, γιατί εμείς που τους ξέρουμε καλύτερα από εσάς, δεν περιμέναμε ότι κάνα δύο συγκροτήματα θα τα διαλύσατε τόσο γρήγορα και εκμεταλλευτήκατε μαξιστές όντες, εκμεταλλευτήκατε τις εσωτερικές τους αντιθέσεις και πραγματικά διαλύθηκαν. Αυτό μπράβο σας, γιατί ένα κομμάτι της Επιτροπής της διαπλοκής το χτυπήσατε. Αυτό αφορά το πολιτικό σύστημα, δεν αφορά εμάς προσωπικά. Είναι επί του θέματος. Ένα κομμάτι της διαπλοκής το χτυπήσατε, όμως θα βιώσατε και οι ίδιοι, και εδώ μιλώ με πλήρη ειλικρίνεια, πόσο εύκολα αναπτύσσεται η διαπλοκή εκεί που δεν το περιμένεις. Και ξαφνικά μπορεί να εμφανιστεί και από τη δική σου πλευρά ή να εκθέτει και εσένα τον ίδιο ως κόμμα και ως κυβέρνηση. Η διαπλοκή μπορεί να είναι παντού. Συγχαρητήρια για αυτό το χτύπημα που κάνατε. Προσέξτε, μην πέσατε σε άλλη διαπλοκή. Η οποία είναι εμφανής από το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, μία διευκρίνηση. Εμείς δεν έχουμε σχέση με τη διαπλοκή. Δηλαδή, όχι, αυτό θέλω να σας πω. Για όποια αξία έχει, και βλέπω τα βλέμματα των. Πώς να πω, των μέλων της Επιτροπής. Θέλω να το πω φιλικά. Εμείς βγήκαμε πολύ πριν από εσάς κόντρα στη διαπλοκή. Και πιέστε με ένα τρομακτικό πολέμο, το οποίο το ξέρετε. Ήταν άλλη εικόνα του τύπου πριν βγούμε και άλλη μετά. Δηλαδή, ο πρώτος που δώσε τον αγώνα εναντίον της διαπλοκής στην Ελλάδα στα μίντια είναι το πρώτο θέμα. Και ο πρώτος που πρέπει να πω επέφερε συντριπτικά χτυπήματα στη διαπλοκή, με αποτέλεσμα σήμερα κεντρικό σημείο αναφοράς να είναι το πρώτο θέμα, είμαστε εμείς. Συνεπώς, όλα τα άλλα μπορώ να τα ακούσω, αλλά περί διαπλοκής δεν μπορώ γιατί. Δεν σας ρώτησα τι πράγμα καταρχήν εγώ. Όχι, εγώ σας ρώτησα. Τι χρήματα επενδύσατε και τι πήρατε δάνειο το 2005 για να φτιάξετε το πρώτο θέμα και μου απαντάτε σε αυτό. Θα απαντήσω. Όχι, μην πάμε στην κορυφή μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ουσιώδες αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί πάει μαζί συνήθως. Θα τελειώσω χρόνο. Εμείς με διαπλοκή δεν έχουμε σχέση. Δηλαδή, δεν έχουμε ούτε μπουλντόζα, ούτε κανένα έργο έχουμε αναλάβει, ούτε τίποτα. Είμαστε μόνο, βγάζουμε μια εφημερίδα. Και ίσως αυτό είναι και το κακό. Γιατί καμιά φορά η εξουσία βλέπουμε να θέλει να συναλλάσσεται, αλλά με εμάς δεν έχει μέτρη να συνδιαλλαγεί. Ναι, ξέρετε, κάνω την ερώτηση. Γιατί όλοι όσοι ήρθαν εδώ οι μηντιάρχες, εκτός από τον κύριο Βαρδινογιάννη, κανένας άλλος δεν επένδυσε χρήματα για να πάρει δάνεια. Όλα τα ομίλους τους κρατάνε με δανεισμό. Και γι' αυτό σας ρώτησα. Του φτιάξατε το πρώτο θέμα το Φεβράριο το 5. Είχατε χρήματα να επενδύσετε ή πήρε το δάνειο. Αυτό ρωτάω. Αυτό θέλω να πω. Ωραία, σας απαντήσω αυτό λοιπόν. Αυτό μία απαντησούλα γιατί τρέχει ο χρόνος, είναι αντισόπιτος. Όχι, ο χρόνος δικό σας. Συγγνώμη. Δεν είναι δικό μου, δυστυχώ. Ήθελα να πω το εξής. Εκεί συνέβη κάτι το οποίο ήταν μαγικό που συμβαίνουν και εγώ θα το παραλέλυζα μάλιστα. Μιλάς. Τι μιλάς, θα μιλάς. Φίλο σου είναι να τη συγχωρήσει. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, εκεί συνέβη μάλιστα, διότι όσο και να σας φαίνεται περίεργο, υπάρχει ένας παράλληλος. Συγγνώμη. Υπάρχει. Παιδιά, ο χρόνος. Συνάδελφοι, λοιπόν, με συγχωρείτε τώρα. Έχασα 5 λεπτά, ρε, έλεος. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ όμως. Έλεος, δηλαδή. Θεωρώ ότι από όλες πλευρές σήμερα υπάρχει μια χαλαρότητα η οποία πρέπει να επανέλθει. Ασκούμε καθήκοντα μιας επιτροπής εξέτασης για λογαριασμό των Ελλήνων. Σας παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο. Εντάξει, γιατί το κλίμα διαλύεται από όλες πλευρές σήμερα. Λοιπόν, κύριε Σασιάδη, παρακαλώ, συνεχίστε. Είμαι υποχρεωμένος να κρατήσω τους κανόνες γιατί θα τελειώσουμε και δεν θα έχουμε και αποτέλεσμα στην έρευνα. Κύριε Πρόεδρε, παρατηρήσεις μου και παρακαλώ όποτε θέλετε να με σταματήσετε. Όποτε μου πείτε να σταματήσουμε. Συνεχίστε, κύριε Σασιάδη, συνεχίστε. Κύριε Λάπα, θέλω να σκεφτείτε το εξής, γιατί έχω δει ότι είστε άνθρωπος με μια ευρύτητα πνεύματος και ασχολείστε με διάφορα αντικείμενα που δεν είναι στενά νομικά. Όλα τα μαθαίνετε. Εντάξει, η δουλειά μας είναι να μαθαίνουμε και να δημοσιοποιούμε αυτά που πρέπει, όταν πρέπει, εάν χρειάζεται. Είναι λίγο παράλληλα τα φαινόμενα στον χώρο τους, τα φαινόμενα ΣΥΡΙΖΑ
Δεν φαίνομαι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα σου ρωτάω ποια είναι η εμπειρία. Ακούστε να απαντήσω. Μα δεν με αφήνετε. Απάντησα σα. Δεν φτάσω ποτέ σε καμία ερώτηση. Όχι. Μα θα σα δώσω απάντηση. Εσείς υπολογίζετε ποτέ ότι θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ από το 30 στο 37%? Αν νομίζω ότι τα πολιτικά φαινόμενα είναι, έχουν παράλληλο δρόμο με τα οικονομικά φαινόμενα. Κύριε Λάπα, με συγχωρείτε. Τελειώνω, ολοκληρώνω. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, κύριε Λάπα. Κάτι είναι ερώτησή σα, τι να σου πω δηλαδή. Είναι πάνω σε αυτό που συζητάτε. Όπως κανείς δεν υπολόγιζε ότι θα πάτε από το 3 στο 37. Πόσο ήταν, 36. Λοιπόν, και μισό. Αν και βρεθήκατε μπροστά σε να αναλάβετε μια χώρα με διάφορα προβλήματα και έτσι και τα λοιπά, ένα κόμμα το οποίο ήταν προφανώς ανέτοιμο και το είπε και το ίδιο και εμείς δεν ξέραμε και παραλάβαμε. Το παράλληλο είναι ότι όπως εσείς διαλύσατε το πολιτικό σύστημα, το διαλύσατε τον ανατρέψατε με την καλή έννοια, το λέω στην αρχή, έτσι και εμείς ακριβώς το ίδιο κάναμε. Δηλαδή, ανατρέψαμε πλήρως το εκδοτικό κατεστημένο, και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Αλλά δεν είχαμε επίγνωση την ώρα που ξεκινάγαμε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όσοι είναι δημοσιογράφοι, όπως η κυρία Γαβαδία, θα μπορούσε ίσως να στοιχηματίσει αν την ώρα που ξεκινούσαμε το πρώτο θέμα θα διαλύαμε τα μεγαθύρια της εποχής, τα οποία σήμερα και με τη δική σας άλλο. Τότε δεν απαντάει όμως αν πήρατε δάνειο με την έναρξη. Δεν μου το λέτε. Αυτό. Άρα λοιπόν. Τρίτη φορά το ρωτάω. Ναι, εμείς δεν είχαμε εκείνη την ώρα ιδέα του τι χρήμα θα χρειαστούμε. Ξεκινήσαμε μια επιχείρηση με πολύ λίγα χρήματα, τα οποία δικαιολογούνται, γιατί ήμασταν χρόνια όλοι δημοσιογράφοι, και όπως ξέρετε, οι περισσότεροι από εμάς. Πόσο λίγα χρήματα, ένα τυράζ 225.000 φύλλα. 220.000 φύλλα τυράζ. Τυπογραφία, δαπάνες, δώρα, CD. Πόσα λίγα χρήματα. Αυτό θέλω να σε εξηγήσω. Εκεί συμβαίνει ένα θαύμα. Δηλαδή, με το που βγαίνεις. Μέχρι να βγεις είναι σχετικά εύκολο. Έρχονται οι δημοσιογράφοι, κάνεις το σχεδιασμό, κάνεις το τέτοιο. Για το θέμα το τυπογραφικό, πρέπει να σας ενημερώσω, γιατί έχει αξία την ώρα που συζητάει για διαπλοκή. Πήγαμε να βγούμε λοιπόν, κύριε Λάπα, και κανείς δεν μας τύπωνε. Γιατί τα τυπογραφεία τα ελέγχαν οι λεγόμενοι... έχετε πει, τα βατήρια. Δάνειο πήρατε το 5. Το δάνειο το. Δάνειο πήρατε το 5. Όταν ήταν να βγούμε. Ναι. Εξω το θυμάμαι, δεν νομίζω ότι πήραμε δάνειο. Όχι, αυτό είναι τελείωσε. Λοιπόν. Πάμε από εκεί. Πάμε στο 7. Αφήστε να πω κάτι. Όχι, δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω άλλο. Να ολοκληρώσω. Αυτό ρώτησα. Να ολοκληρώσω. Δεν θα προλάβω να κάνω και δύο ερωτήσεις. Μία ρώτησα. Θα σας δώσω μισό λεπτό ακόμα. Ολοκληρώστε, κύριε Σασέ. Αρνήθηκε να μας τυπώσει οποιοδήποτε. Ελάτε στη θέση μας λίγο. Μην κοιτάτε τώρα που είμαστε αντίπαλοι. Ελάτε λίγο στη θέση μας. Αρνήθηκε οποιοδήποτε. Κανείς δεν μας τύπωνε κανείς. Ένας μας τύπωσε. Ο ριζοσπάστης. Τυποκτωτική. Εκεί βρήκαμε ένα θερμό περιβάλλον, γιατί δεν είπα εμπρός τυπωθείτε, και εκεί συμβαίνει και μπορεί να δώσει εξηγήσεις στο ερώτημά σας, εκεί καταλήγω. Τι γίνεται με το που τυπώνεσαι. Μέχρι εκεί είναι μικρά τα έξοδα. Από εκεί και πέρα είναι το θέμα. Εάν η πρώτη εβδομάδα και η δεύτερη εβδομάδα σου φέρνουν τρομερές κυκλοφορίες, όπως φέρανε σε εμάς, 200 και 300 χιλιάδες, αμέσως λύνονται αυτομάτως όλα τα προβλήματα της ρευστότητας. Γιατί έρχεται το πρακτορείο, σου δίνει τα χρήματα και εξυπηρετείς. Δηλαδή, εάν δεν πηγαίναμε καλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, θα τρώγαμε τα μούτρα μας. Πήγαμε πολύ καλά, ξεπερνώντας κάθε οικονομικό μοντέλο και κάθε εκδοτικό μοντέλο μέχρι και την εποχή, και μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε την πορεία μας. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν είναι μια εφημερίδα η οποία έχει εκπληκτική επιτυχία, ανέλπιστη όπως το λέτε, και πάμε στο 7. 23 Δεκάτου το 7. Φτιάχνεται μια εταιρεία αναπτυξιακή. Με τα ίδια ποσοστά, με την ίδια μετοχή, η σύνθεση που είχε το πρώτο θέμα. Και με την εταιρεία αυτή τώρα αγοράζεται τις μετοχές. Γιατί φτιάχνετε μια καινούργια εταιρεία. Είχε κεφάλαιο αυτή η εταιρεία, να το σκέφτεται. Με τι κεφάλαιο φτιάχνετε. Τι κεφάλαιο έχει, θα το βρείτε εσείς. Δηλαδή αυτή η εταιρεία, να το φτιάχνετε καινούργια το 7, είχε εγκαταστάσεις, είχε μηχανήματα, είχε μεταφορικά μέσα, είχε παλικό προσωπικό, είχε μισθοδοσία, είχε μισθώματα. Αυτό το σκηνικό το οποίο έχω ακούσει να το περιγράφετε πολλές φορές και στο οποίο επιμένετε, δεν έχει τίποτα το ύποπτο, και γι' αυτό σας έχουν απαντήσει αυτοί που τα ξέρουν. Δηλαδή αυτοί που δίνουν τα δάνεια. Μάλιστα. Πάντως πήρα δάνεια από τη σκηνική 18 εκατομμύρια. Υπάρχουν λοιπόν όλα τα πορίσματα, τα οποία δεν βρίσκουν τίποτα επιλείψιμο σε αυτό που κάναμε. Που στην πραγματικότητα, επειδή από ό,τι βλέπω τώρα, παρακολουθώντας και τα τελευταία με το Βαρουφάκι και τις ιστορίες και τα νομίσματα που θα τυπώνουν στο εξωτερικό, υπήρχε μια σχετική άγνοια, ας πούμε, του πώς λειτουργεί η σύγχρονη οικονομία. Θέλω να σας ενημερώσω ότι είναι ένας τρόπος ο οποίος γίνεται παντού σε όλη τη γη.
Τώρα, αν αυτός ο τρόπος μάλιστα γίνεται μέχρι και πριν. Το δέχομαι. Πάντως το 10ο. Δηλαδή... Ακούστε, το 10ο γίνεται αναπτυξιακή. Τον επόμενο μήνα παίρνετε 18 εκατομμύρια δάνειο και αγοράζετε τις μετοχές που και οι τρεις με τέτοια ποστά κατέχατε ήδη από το πρώτο θέμα. Θέλω να μην εξήγησε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σας απαντώ ότι είναι μία μορφή δανειοδότησης και άλλωστε για να. Δεν μπορείς το πρώτο θέμα να πάρει δάνειο. Τι είπατε. Γιατί πρέπει να φτιάξει την αναπτυξιακή. Γιατί είναι άλλος ο τρόπος δανειοδότησης. Ας το πω πολύ απλά. Το 2000 δεν ξέρω πότε ήταν αυτό. Το 2009, το 2010. Το 7, το Νοέμβριο, ωραία. Το Οκτώβριο φτιάξατε την αναπτυξιακή. Λοιπόν, το Νοέμβριο πήρατε δάνειο 18 εκατομμύρια. Ακούστε να. Από τα οποία έχετε δώσει ένα μέχρι σήμερα. Το 7. Από τα οποία, κύριε Αναστασιάδη, δώσατε ένα μέχρι σήμερα. Από το 7. Ένα εκατομμύριο δώσατε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό το δάνειο. Ξέρετε πόσο πολύ θα θέλαμε όλοι να είμαστε στο 7. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε στο 7. Ο ίδιος ο πρόεδρος κυβερνήσεως έχει χαρακτηρίσει το 7 ως την καλύτερη εποχή, επί Καραμαλή, το είπε στη Βουλή, ως την καλύτερη στιγμή ανάπτυξης της ευημερίας. Δεν εξηγεί ότι φτιάχνετε μια εταιρεία να αγοράσετε μετοχές που είτε κατέχετε με τέτοια ποσοστά, κύριε Αναστασιάδη. Μια εξήγηση εδώ στη μολογική, μην μου λέτε το οικονομικό κλίμα. Το δέχομαι, όλα αυτά που είπατε τα δέχομαι. Πέστε μου, γιατί φτιάχνετε μια εταιρεία καινούρια, η οποία δεν έχει δικό της κτίριο, δικό της εγκαταστάσεις, δικά της μηχανήματα, δικά της μεταφορικά μέσα, δεν μισθοδοτεί κανέναν. Δεν έχει δαπάνες, δεν έχει εχρηματορροές και αγοράζεται με τα ίδια ποσοστά 40, 40 και 20 τις μετοχές που ήδη κατήχατε. Ωραία. Και πάλι σας απαντώ. Όπως απάντησα... Οι μετοχές κατήχαν για αντεξία από το πρώτο θέμα, το αγόρασε. Θα τα έχετε μπροστά σας. Το πρώτο θέμα. Θα τα έχετε μπροστά σας. Λοιπόν, σας εξηγώ και πάλι. Ήταν λάθος. Σας εξηγώ και πάλι. Ότι αυτό το πράγμα δεν ενέχει, όπως σας δημιουργείται η εντύπωση. Δεν λέω ότι ενέχει ποινικό κάποιο αδίκημα. Αν δεν ενέχει, τι με ρωτάτε. Πάντως το κάνετε για να πάρετε το δάνειο 18 εκατομμυρίων. Αν δεν ενέχει. Τι με ρωτάτε, είναι για δημιουργία εντυπώσεων. Εδώ, κοιτώντα το πόρισμα τη τράπεζα, λοιπόν, έχω μια ερώτημα. Δεν μπορούσε το πρώτο θέμα να πάρει, αφού μετοχές τις ίδιες είχατε, ούτως ή άλλως. Δεν μπορούσε να πάρει νέο δάνειο. Να σας πω κάτι, κύριε. Αφού δεν πήρε δάνειο πριν, άλλο. Ακούστε. Και λέτε ότι είχατε 230.000 φύλλα. Πρώτη εφημερίδα λέτε. Δεν θα μπορούσε να πάρει δάνειο το πρώτο θέμα, γιατί φτιάχνετε μια νέα εταιρεία που για μένα είναι φάντασμα. Σας είναι φάντασμα. Ναι. Φάντασμα. Αφού δεν είχε χρηματορροές, δεν είχε προσωπικό, δεν είχε τίποτα. Δεν υπάρχει. Αλλά θέλω να σας ενημερώσω το εξής. Πρώτα απ' όλα για το θέμα αυτό, το οποίο συνέχεια ρωτάτε. Ο ίδιος είπατε ότι δεν υπάρχει τίποτα εδώ επιλήψη. Με την άποψή σας, λέω. Νομίζω μόλις το είπατε. Ναι, εμένα υποδημιούργησε ένα ερώτημα και γι' αυτό σας το κάνω. Το δεύτερο είναι ότι σε αυτό το έχετε ρωτήσει. Εσείς, ας πούμε, έχετε προβληματιστεί με αυτό το θέμα και προσπαθώ να σας βοηθήσω κι εγώ. Όλους όσους έχουν περάσει από εδώ, τους διοικητές, τους υποδιευθυντές, από όλους έχετε πάρει την απάντηση ότι είναι απολύτως νόμιμο. Συνεπώς, αν μας ρωτάτε για ποιο τρόπο διαλέξαμε. Ναι, υπάρχουν και πορίσματα που έχουν παραγράφους. Δεν υπάρχει κανένα. Θέλουν διερεύνηση. Κανένα. Καλώς, κατά την άποψή σας. Κατά την άποψή σας. Και τη δέχομαι. Τη σέβομαι. Απλά έχουμε μια διαφορετική εκτίμηση. Εγώ λέω δική μου άποψη. Μια διαφορετική εκτίμηση. Εσύ λέτε δική σας άποψη. Οπότε, αν συμπέσουν, θα έχουμε πρόβλημα. Σεβαστή και η άποψή σας. Δηλαδή, θα έχουμε και δύο πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε μια διαφωνία. Ακούστε, είναι μια μορφή δανεισμού. Έχω διαπιστώσει, ας πούμε. Εντάξει. Αν ήταν λίγο καλύτερες γνώσεις για τα. Δεν σας είστε δικηγόρος. Αν ήταν λίγο καλύτερες γνώσεις για τα οικονομικά, δεν θα ακολουθούσατε 6 μήνες στο Βαρουφάκι. Θα τον είχατε μαζεύσει σε 2 μήνες, γιατί πρόκειται. Τώρα αυτό είναι. Έχει σχέση με την ερώτηση, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει σχέση με την ερώτηση. Αυτό είναι πολιτική εκτίμηση και πολιτική κρίση τώρα. Εδώ δεν είστε να κάνετε πολιτική διάλεξη, κύριε Αναστασιάδη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ σας έκανα μια ερώτηση. Και μάλιστα τη διευρύνω, για να ακούσω του Προεδρείου. Γιατί φτιάξατε μια εταιρεία για να αγοράσετε με τα ίδια ποσοστά την ίδια μετοχική σύνδεση εταιρείας που ήδη κατήχατε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, λογική τουλάχιστον. Εγώ λέω και οικονομική. Και δεύτερον, ταυτόχρονα παίρνοντας και δάνειο η νέα εταιρεία φάντασμα 18 εκατομμύρια, απελευθερώνεται το cash collateral και παντοσμεύεται και 4,5 εκατομμύρια παίρνετε πίσω. Την ώρα που τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος λένε ότι δεν είναι και άριστη μετά το 7 η πορεία της εταιρείας σας. Όχι, όχι. Γι' αυτό και θα διερευνηθεί περαιτέρω. Και τι μου λέτε, πέστε μου μια απάντηση, μια λογική τουλάχιστον απάντηση. Σας είπα. Μου λέτε φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και φταίνει το οικονομικό κλίμα. Ναι, να σας πω κάτι. Δεν ήθελα, και συγγνώμη, δεν ήθελα να οξύνω το τέτοιο. Αναφέρθηκα στο Βαρουφάκι. Γιατί είχαμε. Αλλά δεν έχει σχέση με την ερώτηση που σας έκανα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αγαπητέ κύριε. Συγγνώμη. Συνεχίστε. Ποιον θέλετε. Έχω δυσκολία με τα ονόματα. Έχω δεν χρειάζεται. Δεν είστε υποχρεωμένο κάτι τέτοιο να κάνετε. Όχι, μην παρεξηγηθεί. Έχω δυσκολία μέσα στην εφημερίδα. Όλοι οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι. Όχι. Έχω δυσκολία. Δεν θέλω.
Και δεν είναι. Δεν θέλω να. Επαναλάβω την ερώτηση, παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτά. Είναι πολύ σοβαρή. Μισό λεπτά, κύριε Λάπα, να είναι ήρεμη διαδικασία. Θέλω και ο κύριος Αναστασιάδης να επικεντρώνεται στις απαντήσεις. Καταρχήν, κύριε Αναστασιάδη, έχω διακόψει τον χρόνο. Πρέπει η διαδικασία να είναι ήρεμη για να είναι αποτελεσματική. Μην έχετε καμία. Σας παρακαλώ, κύριε Λάπα. Μην έχετε ανησυχία όσον αφορά το θέμα των ονομάτων. Μην είναι κληφθεί ως προσβολή, δεν θέλω. Γιατί λοιπόν, είναι... Είμαστε όλοι βουλευτές του. Έχετε τέτοια εντύπωση από την πλευρά μου, τουλάχιστον, λοιπόν, ότι παρακαλώ. Μπορώ να προσβάλλω εγώ την προσωπικότητά σας. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Όχι, σε καμία περίπτωση σας βεβαιώνω απόλυτα. Ποτέ. Λοιπόν, κύριε Λάπα, επαναλάβετε μόνο την ερώτηση για 20 δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε το πρώτο θέμα. Το οποίο λέει ο κ. Αναστασιάδης με μεγάλη επιτυχία, απρόβλεπτη, απροσδόκητη επιτυχία, με ένα τυράζ 250 και 300 χιλιάδων φίλων από το 5 και το 7. Ενώ κατέχουν 40-40-20, όπως είπα, και με μεγάλη επιτυχία αυτή η εφημερίδα, ξαφνικά κάνει μια άλλη εταιρεία το 7, τον Οκτώβριο, και τον Νοέμβριο παίρνει ένα δάνειο 18 εκατομμύρια εταιρεία αναπτυξιακή, με την ίδια σύνθεση για να πάρει τις μετοχές που ήδη κατέχαν τους ίδιους μετόχους. Πώς εξηγείται αυτό, για ποιο λόγο γίνεται πρώτον αυτό, και δεύτερον, ταυτόχρονα, με τη λήψη 18 εκατομμύρια δανείου, αποδεσμεύεται 4,5 εκατομμύρια από την τράπεζα, τα παίρνει πίσω. Και την ώρα που δεν μπαίνει. Και μάλιστα, ακούστε εδώ, κύριε Δερσέδη, λέει η αιτιολογία η τράπεζα, Πυραιός. Λέει ότι σας δώσαν τα 4,5 εκατομμύρια πίσω, διότι λέει θα επακολουθούσε μια διαδικασία προσωπικών εγγύσεων. Έρχεται εδώ η Τράπεζα της Ελλάδος μετά από ένα χρόνο και λέει ότι ποτέ στο Ε9 δεν κατέχατε εκείνη την περιουσία. Ποια προσωπική εγγύηση θα βάζατε, ποιος ψεύδεται επιτέλους. Το τραπεζικό στέλεχος θα ελεγχθεί, να είστε βέβαιος. Εσείς μπορεί να μην έχετε καμία ευθύνη, δεν ξέρω αν έχετε ευθύνη. Πάντως το τραπεζικό στέλεχος λέει ότι σας αποδεσμεύει τα 4,5 εκατομμύρια προκειμένου να υπάρξουν προσωπικές εγγύησεις. Και εννοεί εμπράγματες με υποθήκη κλπ. Και έρχεται η Τράπεζα Ελλάδος και διαπιστώνει σε όλη την πορεία της διαδρομής σας. Αυτό δεν είναι για ψόγο, μπορεί να είναι και για τιμή σας. Δεν κατήχατε ποτέ εκείνη την περιουσία. Κύριε. Σηκώνω με τα χέρια, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Καταλαβαίνω, είναι ένα τόσο θέμα. Τόσο για εσάς, κυρίως για τα τραπεζικά στελέχη. Τι να κάνω, άμα είναι ένα θέμα. Εγώ έρχομαι στη θέση σας. Αλλά τι να κάνω, άμα είναι ένα θέμα που δεν ξεφεύγει του αντικειμένου σας και ξεφεύγει του δικού μου. Δεν ξεφεύγει. Από το δικό μας δεν ξεφεύγει καθόλου, είστε βέβαιος. Δηλαδή, είμαι μέσα στο αντικείμενο απολύτως. Να δώσω μια απάντηση. Λοιπόν, σας είπα ότι αυτό που στο οποίο επιμένετε και στο οποίο ο ίδιος είπατε ότι δεν είναι επιλήψιμο. Δεν επιλείψουν κάτι την άποψή σας. Λέω, εγώ τη σέβομαι την άποψή σας. Είπατε ότι δεν είναι το λόγιο κακό. Είπε ότι σέβεται την άποψή σας. Σέβεται, ναι, ωραία. Εδώ έχω όλα όσα έπανα για το πρώτο θέμα οι ελεγκτές και τις Τραπέζες Ελλάδος. Όχι τις Τραπέζες Ελλάδος, όλων των τραπεζών. Και αλφα και Πυραιός έχετε, αλφα και Πυραιός έχετε. Για τις Τραπέζες Ελλάδος. Κύριε Λάπα, με τόσα που έχουμε περάσει, αυτό έγινε πότε, είπατε το 7. Από τότε μας κυνηγούσαν όλες οι κυβερνήσεις όλων των εποχών. Εάν υπήρχε οτιδήποτε επιλήψιμο. Στο πρώτο θέμα πρέπει να σας πω ότι έχει γίνει κυλικείο, ειδικό κυλικείο στο ισόγειο, και ελάτε να το δείτε, εφοριακών και ελεγκτών. Μας ελέγχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, από τότε που βγήκαμε μέχρι σήμερα. Αν υπήρχε και σας προκαλώ, μάλιστα, μην το θεωρήσετε ότι προκαλώ με την κακένεια. Σας προκαλώ. Να βρείτε σε όλο αυτό που περιγράφετε, να βρείτε κάτι το επιλείψιμο. Να βρείτε ένα μάρτυρα, ο οποίος να έρθει εδώ και να σας πει ότι ναι, κάναν κάτι κακό. Ωραία, από τη δικιά σας εξέταση, να βρούμε επιλείψιμο κάτι στα τραπεζικά στελέχη, κύριε Θάμου. Δεν ξέρω. Δεν το αποκλείεται. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά βλέπω ότι το πόρισμα, ας πούμε, έχει λίγο προαναγγελθεί για τον κύριο Πρωθυπουργό. Οπότε κατά κάποιο τρόπο. Αφήστε το, μην λέτε τα ίδια πράγματα. Τώρα σας ρωτάω εγώ. Σας κάνω εγώ καμιά ερώτηση. Βλέπετε να αξιολογώ εγώ θετικά ή αρνητικά την κατάθεσή σας. Δεν αξιολογείτε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Σας το είπα εκ προημίου γιατί το σε ρωτάω. Δεν λαμβάνω υπόψη τίποτα. Λαμβάνω υπόψη την κατάθεση μόνο. Αποκλειστικός και το δηλώνω δημόσια. Ωραία. Επειδή λοιπόν μιλάμε με καλή διάθεση και θέλω να επανέλθω σε αυτήν την καλή διάθεση, θέλω να σας πω το εξής. Ότι όσο για να ψάξετε, είτε στην Ελλάδα, είτε σε διεθνείς οίκους με τους οποίους τώρα τελευταία, μόνο με διεθνείς οίκους έχουμε σχέση, γιατί άλλωστε έχουν παραχωρήσει τα πάντα στους ξένους. Δεν θα βρείτε ούτε ένα που να σας πει ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά από μια διαφορετική μορφή δανεισμού, την οποία ενδεχομένως και είχε δικαίως αγνοείται, γιατί δεν κάνετε αυτή τη δουλειά. Όπως είδα ότι αγνοούσε εδώ στη Βουλή ένα μέλος της Επιτροπής, αγνοούσε την έννοια του factoring. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί όροι, τους οποίους ούτε εμείς γνωρίζουμε. Έχουμε μάθει. Και σας λέω, δεν τα έχετε μάθει όλα. Έχουμε μάθει. Δηλαδή είναι ένα ειδικό θέμα. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω, όπως σας διαβεβαίωσαν όλοι οι ελεγκτές, ότι δεν είναι τίποτα σατανικό, δεν είναι τίποτε φάντασμα. Έλα. Και αν ήταν, αφήστε να σας πω, αν ήταν, οι χιλιάδες έλεγχοι από τους οποίους έχουμε περάσει, και το ξέρετε ότι προσωπικά εγώ, έχω υποστεί περισσότερους ελέγχους από όσους οποιοδήποτε Έλληνας δημοσιογράφος
μετά τον εμφύλιο τουλάχιστον. Κάποια θεματάκια. Θέλετε να κάνετε τελευταία ερώτηση, κύριε Λάπα. Απαντώ λοιπόν, εάν υπήρχε, θα το είχαν βρει. Εάν το βρείτε, εσείς, μισό λεπτό, να είμαι κατηγορηματικός. Εάν εσείς βρείτε παρατυπία, θα έρθω να καταθέσω μάρτυρας υπέρ σας. Και θα πω ότι πράγματι ο κύριος Λάπας είναι αυτός ο οποίος ανακάλυψε κάποια ενοχή την οποία είχαμε ενδεχομένως στην αγνία μας. Εμείς μόνο τα δάνεια κοιτάμε, τίποτα άλλο. Ναι, κύριε Λάπα, λέω, τελευταία ερώτηση. Ναι, κύριε Λάπα. Επί των δανείων έχουν περάσει όλοι. Ματιοπονείτε. Από ζήλο καταλαβαίνω, με ζήλο με την καλή έννοια. Σας βλέπω, το βλέπω ώρα τώρα, σας βλέπω και με κοιτάτε στα μάτια με ειλικρίνεια και εντυμότητα και γνωρίζοντας όλοι τι ακριβώς παίζεται εδώ μέσα. Λοιπόν, τα ξέρουμε. Ένας άξιμος βουλευτής είμαι από την επαρχία, κύριε. Απλά κάνω το καθήκον μου. Δεν παίζει τίποτα. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, κύριε. Πρόεδρε, δεν απαντήθηκε γιατί από τις μέσα κατά 4,5 εκατομμύρια και τι εγγύηση. Την τελευταία ερώτηση, παρακαλώ, κύριε Λάπα. Και η τελευταία είναι άλλη. Την τελευταία ερώτηση. Δεν πήρατε απάντηση, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λάπα, θα κρίνει η Επιτροπή αν πήρα απάντηση ή όχι. Εγώ αυτή τη στιγμή προεδρεύω τη διαδικασία. Κύριε Στασιάδη, δεν μου απαντήσατε γιατί αποδεσμεύτηκαν τα 4,5 και τι σε αντικατάσταση που έλεγε η τράπεζα δώσατε στην προσωπική εγγύηση. Καταρχήν σα είπα από την αρχή. Έχω μπροστά μου το πόρισμα τη τράπεζα. Δεν σα το ρωτάω τυχαία. Το πόρισμα τη τράπεζα καταλήγει ότι κακώ αποδεσμεύτηκαν. Δεν τα ξέρω. Σα είπα από την αρχή. Λέει σα τα αποδεσμεύουν γιατί, ακούστε, διότι θα ακολουθούσαν αμέσω, θα ακολουθούσε διαδικασία προσωπικών εγγύσεων. Και έρχεται μετά η τράπεζα της Άλλος και διαπιστώνει ότι ποτέ δεν κατέχατε εκείνη την περιουσία. Τι εγγύηση είναι. Σας δίνει ένα δώρο ουσιαστικά δωρεά. Παίρνετε δάνειο 18 εκατομμύρια. Σας αποδεσμεύει άλλα 4,5 εκατομμύρια και δεν παίρνει καμία προσωπική εγγύηση. Λοιπόν, παρακαλώ. Αυτή είναι η ερώτηση προηγούμενη. Ναι, κύριε Στασιάδη. Απαντήσω στον κύριο Λάπα με το οποίο ξέρετε καμιά φορά, κύριε Λάπα, έχω διαπιστώσει ότι εκεί που πας και πιστεύεις ότι θα αντιμετωπίσεις εχθρούς και αντιπάλους. Βρίσκεις αυτιά που τουλάχιστον σε ακούνε. Και εκεί που νομίζεις ότι έχεις φίλους, θα το έχετε δει και εσύ στη ζωή. Αμφίβολα. Τρως πίσω όπλα τις μαχαιριές. Εγώ βλέπω σε όλους σας την τοποθέτηση μια πολύ καλή διάθεση και με την ίδια διάθεση θα σας απαντήσω και θα σας πω ότι για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει, πως εσείς πρέπει να το ξέρετε, η τελευταία προσωπική εγγύηση που μετράει είναι το αν έχεις ένα σπίτι ή δεν έχεις. Πόσο μάλλον, σκεφτείτε, αν τώρα είχαμε βάλει ένα σπίτι. Θα μας λέγατε το σπίτι τότε έχει μια αξία 1 εκατομμύριο και τώρα κάνει 200.000. Θα πήγαινε στην εισαγγελία. Όλα μας τα δάνεια είναι εξασφαλισμένα, προσέξτε. Ειδικά την εποχή εκείνη. Είχαμε παραχωρήσει έσοδα 35 εκατομμύρια. Τις καλές εποχές το 2007 τώρα ήταν καλά ο Καραμαλής, πήγαινε καλά η χώρα, ερχόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ από κοντά, καλά ήμασταν. Είχαμε παραχωρήσει όλες τις τράπεζες. Με χαρτιά. Τα έσοδα από το πρακτορείο. Άμα είναι να πάρει 35 εκατομμύρια κατευθείαν, τα οποία είχαν δικαίωμα, προσέξτε, να πάνε και να τα πάρουν αυτομάτως, όπως και έπραξαν κανένα διαφορές. Είχαμε παραχωρήσει τις μετοχές. Είχαμε παραχωρήσει το σήμα. Είχαμε παραχωρήσει τα πάντα όλα. Αφήστε τις μετοχές. Μας είπαν εδώ τα στελέχη της τράπεζας ότι η εγγύηση των ιδίων μετοχών της εταιρείας που δανείζεται δεν συνιστά εξασφάλιση. Άλλο, πέστε μας άλλο. Λοιπόν. Αυτό δεν ισχύει, κύριε. Δεν ισχύει. Δηλαδή, όταν βάζει την εταιρεία σου, δεν εγγύηση. Μπορεί να σου πάρουν την εταιρεία. Κύριε Λάπα, σα παρακαλώ. Και σε εξαφάλιση. Κύριε Στάδελφη, όταν έρθει η ώρα του πορέσματος και των συμπερασμάτων, θα του ζητήσουμε το δώσει γραπτός. Αφήστε το τώρα. Απλό δεν είναι. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Λάπα, την τελευταία. Μία τελευταία ερώτηση. Και ενώ κάνετε μία εταιρεία αναπτυξιακή. Και ενώ κάνετε μια εταιρεία το 7, η οποία παίρνει αναψιακή για πρώτον, δεν το είχατε ανάγκη κατά την άποψή μου, αφού κατήχατε τις μετοχές. Για να πάρει 18 εκατομμύρια δάνειο, έρχεστε το 18 εκατομμύρια, από το οποίο οφείλω τα 16,5. Έρχεστε πάλι το 10, φτιάνετε μια καινούργια εταιρεία, το νέο θέμα, που δεν έχει ούτε αυτό καινούργιες χρηματορροές, δεν έχει προσωπικό καινούριο, είναι το ίδιο ακριβώς, δεν έχει κάτι το καινούριο. Φτιάχνετε μια εταιρεία λοιπόν, δεν ξέρω καν το κεφάλαιο, δεν μας στείλετε καν χαρτιά, παίρνει και αυτή άλλα 18 εκατομμύρια για να αγοράσετε πάλι τις μετοχές του 70% που έχετε πουλήσει στον Πίκασο το 2008. Πρώτο θέμα, αναπτυξιακή και νέο θέμα, είναι αυτό που το φαινόμενο μπάμποσκα. Τα κουτάκια μέσα στα κουτάκια. Και τελικά σήμερα, με διάφορες μικρομεταβολές, είστε ο βασικός μέτοχος το 44%. Τι εξηγείτε, για να δώσουμε εξήγηση. Πρώτα απ' όλα, να μην χρησιμοποιούμε τον όρο μπαμπούσκα, γιατί παραπέμπει στη Ρωσία που αρχίζουν να αποκαλύπτουν διάφορα πράγματα. Αυτό το λέει η λογιστική και η οικονομική θεωρία ως φαινόμενο μπαμπούσκα. Παρακαλώ. Δεύτερον. Και εμείς παρεξηγήσετε γι' αυτό. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση με τη Ρωσία δεν έχει. Σας παρακαλώ, κύριε Λάπα. Ας ολοκληρώσετε την τοποθέτηση. Το έχετε τελειώσει εσείς. Λέω, έχει τελειώσει ο κύριος Λάπας. Παρακαλώ, ολοκληρώστε εσείς, κύριε Στασιάδη.
Αυτό δεν γίνεται, ειδικά τα μπάμπουσκα, διότι αν βγάλετε το ένα κομμάτι για να βγει το άλλο, προϋποθέτει ότι το από μέσα είναι πιο αδύναμο, έτσι δεν είναι? Έτσι λειτουργεί το φαινόμενο μπάμπουσκα. Προϋποθέτει ότι είναι πιο αδύναμο. Όχι, κρύπτη είναι. Ναι, αλλά είναι και πιο μικρό, πώς θα χωρέσει? Όμως στην περίπτωση μας και στις δύο αυτές περιπτώσεις που λέγατε, και τα γνωρίζετε όλοι γιατί είναι πολιτικά θέματα, τα δάνεια ελήφθησαν για την εξαγορά, όπως συνέβη το 10, μετοχών συνεταίρων μας, οι οποίοι από συνεταίρους, τέλος πάντων, δεν θέλω να κακολογήσω κανέναν, καμιά φορά ατυχούμε με τους συνεταίρους. Ατυχούμε. Γνωρίζετε το 2008-2009, το πρώτο θέμα ήταν η υποκριτική και τρομακτική επίθεση και εγώ προσωπικά. Γνωρίζετε προφανώς ότι σε εκείνο το διάστημα είχε συμμετάσχει ο κύριος Μπόμπολας. 100%. Επιθυμία, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είναι δυνατόν η συμβίωση με τον κύριο Μπόμπολα, νομίζω ότι πέρασε από εδώ, δεν ξέρω τι εικόνα είχατε, θέλησαμε να πάρουμε την εφημερίδα μας πίσω. Αυτό είναι μεμτό? Συνέχεια με δάνεια θα γίνεστε ιδιοκτήτης του ΜΜΕ. Με συγγνώμη, θέλαμε να πάρουμε. Σα είπα, προημείο, εκτός από τον κύριο Μπαρντινογιάννη, κανένας μα κανένας δεν μας απέδειξε εδώ ότι έβαλε το χέρι στην τσέπα για να αγοράσει μετοχές. Ξεχνάτε σε εταιρείας τους. Ξεχνάτε μια λεπτά. Αυτή είναι η παρατήρηση. Α, κυρία Λάβα, τώρα δεν με παίζει. Τώρα, αυτό είναι ζαβαγιά. Θα σας πω το εξής. Μου φέρετε παράδειγμα τον κύριο Μπαρντινογιάννη. Μου φαίνεται τον κύριο. Όμως είναι ο μόνος που πλήρωσε 78 εκατομμύρια σε 5 χρόνια, κύριε Αναστασιάδη. Ναι, κύριε Λάπα, ο κύριος Μπαρντινογιάννης είναι ο κύριος Μπαρντινογιάννης. Έχει πάρα πολλά χρήματα και μπορεί να βάλει ανά πάσα στιγμή. Και άλλοι έχουν πολλά χρήματα. Ο κύριος Μπόμπολας. Αφήστε να πω. Ο κύριος Μπόμπολας είναι ο κύριος Μπόμπολας. Γιατί δεν εκτιμάτε το γεγονός? Γιατί δεν το εκτιμάτε πραγματικά? Και αν θέλετε μάλιστα να μπει και. Επειδή καταλαβαίνω, θέλετε να μπει η οικονομία σε μια φάση ανάπτυξης, από ποιον νομίζετε θα μπει? Δύο μαγαζιά, τρία στα μίδια κλείνουν. Δεν θα κατηγορήσω κανένα για αυτό προς το παρόν. Θα μπει από το, το λέμε όλοι. Αν αρχίσει η ρευστότητα και αν αρχίσουν οι διανοδιοδοτήσεις. Προσπαθεί ο Πρωθυπουργός γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνει ο Υπουργός της Ανάπτυξης τώρα, δεν ξέρω αν θα τον αλλάξει και τα σχετικά. Λοιπόν, το δάνειο δεν είναι κακό πράγμα, κυρία Ιάπα. Κακό πράγμα είναι να μην το εξυπηρετείς. Το εξυπηρετείτε? Όλα. Πέστε μου ειλικρινά, γιατί έκλεισα μία δόση δανείου και ένα αντικεφαλαίο που δώσατε μετά το 10. Μία. Μέσα υπάρχουν. Μόνο για τόκος. Μόνο τόκος εξυπηρετείτε. Ναι, το λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, ρητάκερ, Αναστασία. Μόνο το, όχι, μισό λεπτό. Μόνο τόκος. Είμαστε και οι μόνοι οι οποίοι ξεπληρώνουμε και κεφάλαιο. Αυτούς, για να είστε εντάξει, κύριε Λάπα. Ναι. Λάπα, εσείς κλείσατε. Άμα το λέτε, τι? Δεν θέλω να το ξεπληρώσω. Κλείσατε, κύριε Λάπα. Το μόνο, παρακαλώ, θα τονιστώ, το μόνο μίντια το οποίο ξεπληρώνει όχι μόνο τους τόκους που λέτε, και κεφάλαιο. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε, διαμόρφω, κύριε Πρόεδρε, με ερώτηση. Σχετικά με εκείνο την υπόθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου, έχετε λύσει ειδική υπόθεση, κύριε Βαριστασιάδη? Κύριε Ράπα, εντάξετε, τώρα τελευταία συνεχίζετε να λύνονται θέματα του Συμβουλίου της Επικρατείας ή δικαστηρίων κτλ. Διάβασα ένα δημοσίευμα χθες ότι τηλεσυνδίκη δεν ξέρω, σε όσο ρωτά. Κύριε Λάπα, αφήστε τον κι άλλο συνάδελφο να κάνει την ερώτηση. Νομίζω ότι χθες το αντικειμένο και θα δείτε και εκεί. Έχετε το δικαίωμα να απαντήσετε. Όχι. Θα δείτε και εκεί αν διαπιστώσετε ότι κατέχω και σας παρακαλώ να το πείτε εσείς με το χέρι στην καρδιά και ξεχνώντας το αν είμαστε σε εισαγωγικά αντίπαλοι λόγω των απόψεών μας. Εάν θεωρείτε νόμιμο να έχει δικαστεί ένας άνθρωπος για το ίδιο πράγμα από τρία διαφορετικά δικαστήρια. Εσείς ξέρετε. Εξής, αν το λέει ανώτατο το δικαστήριο, τι να πούμε εμείς για να στείλουμε. Αν συνάδελφοι θα ρωτήσουν μετά, άμα θέλουν μπορείτε να παραλάβουν. Κύριε Αναστασιάδη, εγώ μόνο θέλω να πω κάτι από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μηταράκης, να ετοιμάζεται. Θέλω να ρωτήσω λίγο κάτι γιατί. 8 εκατομμύρια έχουμε πληρώσει από το κεφάλαιο. Αυτό θέλω να σας πω. Κύριε Αναστασιάδη, το μόνο που εγώ θέλω να σας πω είναι με βάση τα πρακτικά της Επιτροπής ότι για το θέμα της αποδέσμευσης του cash collateral, που νομίζω ότι έχει κάνει λάθος την ημερομηνία ο κύριος Λάπας, δεν ήταν κατά τη συγκρότηση της δεύτερης εταιρείας. Ήταν κατά την πώληση στον Πίγασο. Δηλαδή, μάλλον δεν έγινε κατά τη δανειοδότηση της δεύτερης εταιρείας, κύριε Λάπα, επειδή έγινε ερώτηση στον κύριο Πάσχα. Εγώ μόνο αυτό μπορώ να μεταφέρω στον κύριο Αναστασιάδη για να έχει πληροφορίες, γιατί μπορεί να μην έχει διαβάσει και δεν είναι υποχρεωμένο όλα τα πρακτικά μας. Όταν λοιπόν δημιουργήθηκε η δεύτερη εταιρεία αναπτυξιακή και στη συνέχεια υπήρχε πώληση ενός τμήματος στον Πίγασο, δεν γνωρίζω από εσάς ή από συνεταίρους μάλλον και δικού σας τμήματος, τότε τα έσοδα τα οποία δεσμεύτηκαν από την τράπεζα απελευθερώθηκαν και αυτό νομίζω ότι έγινε πια το 9. Μπράβο, πάντως δεν έγινε το 7 που ιδρύθηκε η αναπτυξιακή. Μισό λεπτάκι. Παρακαλώ, κύριε Λάπα, όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αυτό που κάνει δεν έχει να κάνει με την ισοτιμία των υπόλοιπων συναδέλφων. Όχι, κύριε Λάπα. Ο Πίγασος το αγόρασε με δάνειο 10 εκατομμύρια από την άλλη. Σας παρακαλώ, κύριε Λάπα, όμως. Σας παρακαλώ. Δεν έχει καμία σημασία αυτό για το που ρωτάμε τον κύριο Αναστασιάδη.
τότε ο κύριος Πάσχας, απλώς πρέπει να είστε ενήμερος γι' αυτό, ο επιθεωρητής, το έκανα εγώ την ερώτηση. Γιατί δεν διαπιστώθηκε αυτό στο πόρισμα που συντάχθηκε το 2015-2016 από την Τράπεζα της Ελλάδος? Και η απάντησή μου του ήταν ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν έγινε ο έλεγχος το 9. Έχει να κάνει δηλαδή με τη χρονική στιγμή και το πότε διαπιστώθηκε ή διατυπώθηκε η πράξη. Αυτό είναι στα πρακτικά. Εγώ αυτό θα ζητήσω τους συναδέλφους να δουν κατά τα συμπεράσματα. Θα σας πω την προσωπική μου άποψη όταν έρθει η δική μου ώρα να μιλήσω. Δεν θέλω απλώς να σας πω. Να μου την πείτε. Απλώς είναι ένα θέμα που πρέπει εγώ δεν το κατέχω. Προφανώς. Και εσείς μπορείτε να πείτε αν γνωρίζετε κάτι. Αν δεν γνωρίζετε, δεν θα σας ζητήσω να πείτε κάτι παραπάνω. Τα υπόλοιπα έτσι προκύπτουν και από την ολογραφία και τα στοιχεία που έχουμε πάρει. Και όσον αφορά αυτό που είπατε στον κύριο Λάπα, ξεκινώντας ότι έχουμε λάβει όλα τα στοιχεία, εγώ είδα το κείμενο το οποίο έδωσε ο κύριος Αναστασιάδης. Ζήτησα να μοιραστεί σε όλους. Δεν είναι το σύνολο του αιτήματός μας, αλλά επειδή είναι τμήμα αυτού, θεωρώ ότι πρέπει να έχετε γνώμη. Παρά τα αυτά, εγώ δημοσίως λέω και θα το επιστρέψω αυτό με ερώτημα μετά την ολοκλήρωση της δικής σας κατάθεσης, ότι παραμένουμε ετούντες από τον όμιλο εγγράφος των δανειακών συμβάσεων και των σημερινών υπολείπων. Τους, δεν έχουν έρθει και οι Αναστασιάδη. Ελλάδας πρέπει να είναι. Εμείς είχαμε κάτι. Δεν έχουμε, δηλαδή αυτά εμείς είναι... θα θέλαμε μέχρι τις 10 Νοεμβρίου να τα έχουμε λάβει. Μπορείτε... Σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή αυτά είναι. Νοεμβρίου. Όλα κατατεθειμένα στις τράπεζες. Έχουμε λάβει από τις τράπεζες, κύριε Αναστασιάδη. Άρα είναι τα ίδια. Ζητήσαμε και από τους ομίλους για να γίνει και διασταύρωση στοιχείων. Είναι δικιά μας αρμοδιότητα και είναι δικαίωμά μας. Το έχουμε κάνει. Είναι δύο όμιλοι που δεν έχουν ανταποκριθεί. Τους ανακοίνωσα ισότιμα. Θα επιστρέψω με το αίτημά μας για να μας συνεπείς. Μάλλον, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, μάλλον από σύγχυση, διότι εμείς θεωρούσαμε ότι τα έχετε από όλες τις τράπεζες. Δεν θα αλληλογραφούσαμε μαζί σας, κύριε Αναστασιάδη. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλα εμείς και άλλα τράπεζα. Δεν θα αλληλογραφούσαμε τυχαίως μαζί σας, όπως και με όλους τους ομίλους. Εντάξει. Θεωρώ ότι όλες οι ενέργειές μας είναι συγκεκριμένες και νόμιμες. Και απαιτητές, βέβαια, απαιτούμενες μάλλον, γιατί αυτή είναι η δουλειά που μας ανέθεσε το καθήκον σε ανέθεση η Ελληνική Βουλή. Κύριε Μηταράκη, για 15 λεπτά ο λόγος εσάς από τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην Επιτροπή.